Τελειώσουν οι εβδομαδιαίες προβλέψεις και έρχονται παιδιά τα Χριστούγεννα. Και για να στολίσουμε ένα υπέροχο σπίτι, πια χρειαζόμαστε την Αγγέλικα Θεοδωρίδη, η οποία έχει έρθει σήμερα να μας πει με άκρος χριστουγεννιάτικη και διάθεση. Πολύ ωραία διάθεση σήμερα, τη βλέπετε κιόλας. Να μας πει πώς θα στολίσουμε το σπίτι μας. Με εύκολους τρόπους. Και οικονομικούς, mm-hmm. με πράγματα που όλοι έχουμε στο σπίτι μας. Ή έστω με πράγματα που μπορούμε πολύ εύκολα να προμηθευτούμε. Και πολύ οικονομικά πράγματα. Γιατί πρέπει να μπούμε σε αυτό το πνεύμα, νομίζω, mm-hmm. πια όλοι μας. Είτε γιατί το προστάζουν οι καιροί, είτε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Και νομίζω ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε και μέσα μας. Να καταπολεμήσουμε λίγο την κρίση, λίγο τη μιζέρια και όλο αυτό το πράγμα. Α, να το προσπαθήσουμε από τη θετική πλευρά, εννοείς. Από τη θετική πλευρά, ναι, ναι, συμφωνώ. Να κάνουμε πράγματα για το σπίτι και όπως θα δούμε και σε λίγο η ώρα έτσι, από φωτογραφίες που μας έχει στείλει. Mm-hmm. Μιλάμε για μηδενικό κόστος. Απλά λίγο φαντασία, λίγο να πιάνει το χέρι σας. Και να σας πω και την αλήθεια και να μην πιάνει και πολύ το χέρι σας, προσπαθήστε το γιατί είναι τόσο εύκολο. Πού θα το κάνετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Είδα αυτά τα σπιτάκια με τα μπισκότα. Με τα μπισκότα. Ενθουσιάστηκα. Θα τα δείτε, θα τα δείτε. Ποια είναι η τάση όμως για αυτές τις γιορτές φέτος? Αυτή είναι μια ερώτηση που η αλήθεια είναι ότι μου την κάνουν συνήθως τις γιορτές. Λέω την τετριμένη απάντηση ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη τάση. Περάσαμε και μια περίοδο με κάτι ανάποδα δέντρα. Περάσαμε με κάτι ανάποδα δέντρα. Ναι. Αυτά πάνε. Πάει, έχουν περάσει εδώ και 3-4 χρόνια σίγουρα. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι έχουμε λίγο επιστρέψει στο παραδοσιακό. Μάλιστα. Στο φυσικό πράσινο χρώμα, mm-hmm. αυτό το που έχει το κάθε χριστουγεννιάτικο ναι. δέντρο ή γυρλάντα, με το θερμόφως επάνω τα λαμπάκια. Έχουμε φύγει λιγάκι από το πολύχρωμα. Δεν μ' αρέσει ούτε και εμένα. Είναι μόνο για πολύ ειδική κατηγορία, δεν, δηλαδή να είναι λευκό, να είναι... Αυτό πήγα να σου πω. Είσαι ένα πάρα πολύ minimal ενδεχομένο σπίτι, mm-hmm. που μπορεί καν να μην βάλει κάποιος δέντρο φυσικό και να κάνει μια κατασκευή από κορμούς ξύλων και να τα στιβάξει να κάνει μια κατασκευή τέτοια δέντρου, mm-hmm. και να βάλει εκεί πέρα κάποια λαμπάκια πιο ψυχρά που ενδεχομένως το σπίτι να είναι και γκρι. Σε τέτοιους χώρους θα πήγαινε πιο mm-hmm. πολύ, τουλάχιστον για μένα, αλλά στις περισσότερες κατοικίες ή στα περισσότερα μαγαζιά, νομίζω ότι το θερμό χρώμα πάει, ωραίο, ναι. ζεσταίνει λίγο πιο πολύ την ατμόσφαιρα. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το κεράκι που λέμε. Αυτή τη ζεστασιά που βγάζει είτε το τζάκι είτε τα κεράκια. Πριν μου πεις οτιδήποτε άλλο, θέλω να σου πω αν είδες ένα δημοσίευμα που κυκλοφόρησε μια φωτογραφία από ένα δέντρο με string από σε μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί δεν το είδες, ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα και σκέφτομαι ότι είναι πάρα πολύ οικονομική. Για κάθε γυναίκα ή έστω για τις περισσότερες νομίζω ότι είναι. Ήταν σε ένα μαγαζί το οποίο είχε εσώρουχα και είχε κάνει όλη τη διακόσμηση έτσι την Χριστουγεννιάτικα με τέτοια. Πάρα πολύ ωραία. Θα στο δείξω μετά το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι φέτος τα Χριστούγεννα να κάνω όλο το δέντρο με σοκολάτες. Α, επίσης. Νομίζω πήγες να μου πεις... Δεν και τρόμαξα. Το έκανα άλλος, δεν υπάρχει λόγος. Νομίζω σκέφτομαι να το κάνω με όλες σοκολάτες. Γιατί είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά θα τις φάω. Θα τις φας μετά. Ναι. Τι πολύ που να φωνάξω και τους φίλους μου να τις φάμε όλοι μαζί την πρωτοχρονιά. Σωστό. Δίνουν χρώμα. Γιατί έχουν οι συσκευασίες επάνω ούτως ή άλλως χρώμα. Και σκέφτομαι, ξέρεις τι, να έκανα τρυπούλες με αυτό το διακορευτή mm-hmm. Και να παίρναγα ουσιαστικά μέσα την κορδελίτσα και τις έβαζα έτσι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ξέρεις και μπορείς να το ξεκινήσεις αν όντως σκέφτεσαι να το κάνεις. Ναι. Με μικρά αυτά τα φωντανάκια που λέμε. Με μικρά τέτοια που να τα βάλει. Σοκολατάκια. Ναι. Τέτοια, να τα ξεκινήσει από την κορυφή του δέντρου, ναι. που μπαίνουν συνήθως πιο μικρά στο λιδάκι ούτως ή άλλως, και να τα μεγαλώνει σταδιακά. Mm. Μέχρι που κάτω-κάτω θα βάλει ενδεχομένως πιο μεγάλες σοκολάτες. Μπορείς να πάρεις καραμέλες, αυτά τα μπαστούνάκια ναι, που υπάρχουν και σε μεγάλα πολυκαταστήματα που είναι πολύ οικονομικά, ναι, να τα δέσει με κορδελίτσες. Ναι. Άλλη μία λύση, αν θέλει κάποιος έτσι πιο οικονομική, ειδικά όταν υπάρχουν παιδάκια στο σπίτι, mm-hmm. είναι να πάρουν παιχνίδια, κουκλάκια των παιδιών τους mm-hmm. και να κάνουν ένα δέντρο πάρα πολύ έτσι χαρούμενο και παιδικό, να βάλουν τα κουκλιά, σωστά. τα αρκουδάκια, με φιόγκους και λαμπάκια mm-hmm. και πιστέψτε με, γεμίζει πάρα πολύ είναι το πάρα δέντρο πολύ και πάρα πολύ οικονομικό. Πάρα πολύ οικονομικό και μάλιστα κάποιοι το κάνουν και σαν στο δωμάτιο του παιδιού, στο ένα δωμάτιο μικρό του δεντράκι παιδιού, ναι, 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 με τα ναι. παιχνίδια του. Που δεν κοστίζει δηλαδή ουσιαστικά τίποτα. Εμένα μου αρέσει και ακόμα και το να μην πάρεις ολόκληρο δέντρο, mm-hmm. επειδή είναι μια δαπάνη. Βέβαια τώρα πια με σχεδόν με 20 ευρώ. Παίρνεις ένα δέντρο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μπορείτε να πάρετε και κομμάτια αυτά τα πράσινα. Τις γυρλάντες. Τις γυρλάντες
και να κάνετε πολύ ωραία πράγματα και, και με λιγότερα λεφτά ακόμα, σε 2-3 σημεία του σπιτιού. Εντάξει, δεν χρειάζεται να γίνει και δεξιότητα. Γωνιές, ναι, εννοείται. Αυτό. Το παν είναι να προσπαθήσουμε να ζεστάνουμε το χώρο μας και να δώσουμε μια γιορτινή διάθεση για αυτούς που θέλουν φυσικά. Καλά, γιατί είναι βέβαια κάποιοι που δεν συμπαθούν το χριστουγεννιάτικο στολισμό. Εγώ κοιτάξτε, να δείτε, έχω 24 Δεκεμβρίου, πώς το λένε, γενέθλια. Γενέθλια, πότε. Ήταν αδύνατο να μην συμπαθώ τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, αδύνατο. Εμένα είναι η δουλειά μου τέτοια που στολίζω, οπότε αδύνατο να μην τα συμπαθώ κι εγώ. Είμαστε και ιδίω στο ίδιο κλίμα. Το παν λοιπόν είναι να ζεστάνουμε το χώρο μας με απλές λύσεις. Είτε αυτό είναι να πάρουμε φαρδιές κορδέλες και να ντύσουμε κάποια μαξιλάρια που μπορεί να έχουμε στο σπίτι και να τα στιβάξουμε σε μία γωνία. Σαν δωράκι. Μπράβο. Ή ακόμα και βιβλία που έχουμε πολλές φορές σε βιβλιοθήκες, βιβλία που δεν τα χρησιμοποιούμε, που μπορούμε να κάνουμε μία σύνθεση σαν δέντρο, να τα στιβάξουμε σε μία γωνία, αν δεν θέλει κάποιος να αγοράσει. Αυτό, να βάλει διάσπαρτα, δηλαδή να αφήσει κάποια βιβλία να βγαίνουν πιο έξω, πιο μέσα, να παίξει με μία τρισδιάστατη κατασκευή και να κουμπίσει κάποια λαμπάκια επάνω ή κάποιους φιόγκους ενδεχομένως. Ξύλα, αν κάποιος έχει τζάκι στο σπίτι, αυτά που δεν θέλουν να κάψουν κάποιοι, αν μπορούν να αρκεστούν στα 10 ξύλα λιγότερα, θα μπορούν να κάνουν μια μικρή σύνθεση σαν ένα μικρό ελατάκι μέσα στο σπίτι. Σε διακοπτώ και οι μπρικέτες. Και οι μπρικέτες βάζουν έτσι, πολύ, πολύ ωραίο. Και είναι και πολύ οικονομικές οι μπρικέτες. Πολύ πιο οικονομικές. Άλλη μια λύση είναι κουτιά που μπορεί να έχουμε, είτε από παπούτσια που δεν τα χρησιμοποιούμε, είτε κουτιά που υπάρχουν στο εμπόριο που είναι πάρα πολύ οικονομικά, τα οποία μπορούμε να τα ντύσουμε με χαρτί περιτυλίγματος και μεγάλους φιόγκους, να τους βάλουμε και αυτούς σε μια γωνία. Γυάλες με νερό μέσα. Υπάρχουν στο εμπόριο ειδικές σταγονίτσες με χρώμα που θα μπορούσαμε να χρωματίσουμε κιόλα στο νερό. Να βάλουν κάποια ρεσό που θα επιπλέουν. Ή ακόμα, εάν κάποιος διατίθεται να δώσει έστω και 20 ευρώ, υπάρχουν λαμπάκια τα οποία τα βουτάς μέσα στο νερό. Οπότε, εάν δεν θέλει κάποιος να στολίσει δέντρο, δέντρο ή καραβάκι, αν δεν έχει, που θεωρείται και πατροπαράδοτο στην Ελλάδα, θα μπορούσε να βάλει γυάλα με νερό και λαμπάκια μέσα. Να ρίξει κάποια φύλλα από φυσικό έλατο ή ακόμα και από μια γυρλάντα να κόψει 2-3 μπαστούνάκια και να ρίξει μέσα με κανέλες. Και αυτό θα ήταν μια πολύ εντυπωσιακή σύνθεση. Μπουκάλια. Είτε διάφανα, στα οποία μπορούμε να ρίξουμε καραμέλες μέσα ή ζαχαρωτά και να κάνουμε μια, έτσι, μια πιο παιδική και παιχνιδιάρικη διακόσμηση που σου αρέσει, ναι, και σε ένα, έτσι, σοκολατένια, ζαχαρωτά. Είναι γιορτή περισσότερο για τα παιδιά. Συμφωνώ. Δηλαδή, και μ' αρέσει αυτή η διαδικασία, δηλαδή να γίνει λίγο πιο παιδικό το σπίτι, να πάρει λίγο μια άλλη μορφή. Εντάξει, στις υπόλοιπες 345 μέρες του χρόνου, ας είναι πιο μήνυμα, πιο σοβαρό, νομίζω ότι είναι τέλεια παιδικότητα. Είναι και το στυλ του κάθε ανθρώπου, φυσικά. Βέβαια. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τους αρέσει καθόλου το παιδικό στυλ και δεν θα μπορούσαν να το υποστηρίξουν, ακόμη και αν έχουν παιδιά. Σωστά. Βέβαια, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, όταν υπάρχει ένα παιδί σε μια οικογένεια, καλώς ή κακώς πρέπει να μπαίνουμε στη δική του θέση. Έτσι. Και να το φτιάχνουμε και περισσότερο το σπίτι και με πιο έντονα χρώματα και ίσως και λίγο πιο φορτωμένο από ό,τι είναι το γούστο μας στην καθημερινότητά μας. Άλλη μία λύση που θα μπορούσε κάποιος να κάνει με μπουκάλια, μιας και αναφέρθηκα σε αυτό, θα ήταν να κάνει μία σύνθεση από πιο μικρά και πιο μεγάλα μπουκάλια, με κλαδιά μέσα, λαμπάκια ή φιωγκάκια που θα μπορούσε να δέσει πάνω σε αυτά. Ή επίσης, τα ίδια τα μπουκάλια, υπάρχει μία κόλλα στο εμπόριο που λέγεται θερμόκολλα. Αυτή τι γίνεται, τη βάζουμε στην πρίζα και ζεσταίνει κάποια stick κόλλας. Αυτό με το που ζεσταθεί μπορούμε να κάνουμε διάφορα σχέδια πάνω στο μπουκάλι, να γράψουμε φιές, να κάνουμε αστέρια ή ρόδια. Στεγνώνει αμέσως, δηλαδή σε 10 δευτερόλεπτα. Εννοείς τη σιλικόνη. Τη σιλικόνη, θερμόκολλα ακριβώς. Αυτό δεν έλεγε τίποτα, δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα αυτό το πράγμα. Πάμφτινο και αυτό θα χρειάζεται στον καθένα μας για διάφορες κατασκευές μέσα στο σπίτι, ούτως ή άλλως. Και μετά, αφού στεγνώσει και έχουμε κάνει κάποια ανάγλυφα σχέδια, με ένα σπρέι, είτε ασημί, είτε χρυσό, λευκό, κυπαρισί, μπορντό, οτιδήποτε, να βάψει κάποιος τα μπουκάλια και να κάνει μια τέτοια σύνθεση που μπορεί να βάζει και κεράκι επάνω. Σωστά. Με ευχές χριστουγεννιάτικες και κάποια χριστουγεννιάτικα σχέδια που είναι μηδενικό το κόστος από παλιά μπουκάλια που μπορεί να έχουμε. Σωστά. Ακόμη και τενεκεδάκια, αν κάποιος πιάνει λίγο πιο πολύ τα χέρια του από κονσερβοκούτια και αν έχει ένα μικρό τρυπάνι, να βάλει μια λεπτή
ένα λεπτό πόμα μπροστά. Ναι. Και να αρχίσει να κάνει μικρές τρυπίτσες με μικρά χριστουγεννιάτικα έτσι, σχέδια επάνω, όπως αστεράκια ή ευχές, αν θέλετε, αυτό που λέγαμε ακριβώς. Ναι. Βάζοντας μέσα ένα ρεσό, μετά αυτό βγάζει όλα αυτά τα σχεδιάκια στον τοίχο μας, στο τραπέζι. Είναι σαν τα προϊόντα ουσιαστικά που βλέπουμε που πουλάνε, αλλά και είναι μπορούμε από άλλα υλικά. Μπορούμε να τα φτιάξουμε μόνοι μας. Μπορούμε να τα φτιάξουμε μόνοι μας. Τι ωραίο αυτό. Και σαφώς γυάλες, είτε αποξηραμένα φρούτα, που μπορούμε να τα κόψουμε, να τα αποξηράνουμε κοντά στο τζάκι, έτσι σε μία απόσταση, είτε πάνω στο καλοριφέρ μας, και αυτό να μυρίζει και πολύ ωραία. Εγώ πέσα πάντα μανταρίνια έβαζα. Μανταρίνι, πορτοκάλι. Yeah. Και αυτά μπορούμε κανέλα, αυτό, να κανέλα. Τα χρησιμοποιήσουμε μέσα σε μία γυάλα, μαζί με κανέλες γλυκάνους, όπως είπες και εσύ, κανέλα, μου αρέσει πολύ και εμένα. Γαρίφαλο. Είτε και έτοιμα φρούτα, που τα ντύνουμε, που κάνουμε διάφορα σχεδιάκια πάνω, όπως έχεις δει με τα γαρίφαλα. Και αυτά, ναι, αν τα βάλουμε και κοντά σε μία πηγή θερμότητος που μπορεί να έχουμε στο σπίτι, αυτό θα κάνει και το σπίτι μας να μυρίζει συνέχεια πάρα πολύ εντάξει, ωραία. Εντάξει, με τόσο ωραίες ιδέες που μου πεις. Εντάξει, νομίζω ότι το δικό μου δέντρο που σκέφτηκα να το κάνω απλά με σοκολάτες είναι το τίποτα. Θα κάνω κάτι άλλο τελικά. Έχεις μου πει πολύ, πολύ πιο ωραία πράγματα. Είναι απλά. Και είναι πολύ απλά. Ακόμα και μικρά κουτάκια που σου είπα σαν δώρα, μπορείς να πάρεις πάρα πολύ μικρά κουτάκια, boxes που έχει και σε σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε. Και σε πολύ μεγάλο κατάστημα με αυτά τα πολύ φτηνά. Ναι, και να τα ντύσεις με απλό χαρτί περιτυλίγματος, αυτό τη λαδόκολλα στο χρώμα, που είναι το φυσικό, με κόκκινο φιόγκο και σε ένα, φαντάσου, ένα πράσινο δέντρο. Ναι. Εάν βάλεις αυτό, γίνεται ένα πολύ ωραίο και φυσικό στόλισμα με λαμπάκια. Ναι, η αντίθεση αυτή ήταν πολύ ωραία. Αυτό. Βάζεις κάποια κουτιά και κάποια μπαστούνάκια από γλυφιτζούρια και τελείωσες. Δεν χρειάζεται να βάλεις κάτι άλλο για να φορτωθεί το δέντρο. Βέβαια. Δεν ξέρω αν έχεις και τις φωτογραφίες. Έχουμε και τις φωτογραφίες, φυσικά. Θα τις δούμε. Με διάφορες κατασκευές τις οποίες έχει κάνει η Αγγέλικα. Με αυτό το πλέον μηδαμινό κόστος. Αυτό είναι ένα φανταστικό. Πώς το λένε, Στεφάνι. Το οποίο είναι με φελούς. Καλά, είναι με φελούς από μπουκάλια. Αυτά μπορούμε, να πω αρχικά, ότι μπορούμε να τα προμηθευτούμε και από το εμπόριο. Είναι πάρα πολύ οικονομική φελή, δεν είναι μεγάλο το κόστος τους. Πού μπορούμε να βρούμε όμως έτσι φελούς σε μεγάλη ποσότητα τέτοια? Υπάρχουν σε μαγαζιά που πουλάνε, σε κάβες δηλαδή, στην ουσία, και σε σούπερ μάρκετ που μπορούμε να τα παραγγείλουμε και να μας προμηθεύσουν. Απλά θέλουν γύρω στις 3-4 μέρες για να μας τα φέρουν. Ακόμη και σε παντοπολία της γειτονιάς μας. Εγώ από παντοπολία της γειτονιάς τα παραγγείλα και μου τα φέρανε. Σούπερ. Απλά να πούμε το εξής, ότι αν κάποιος το έχει στο μυαλό του, σαν κατασκευή, όπως θα δούμε και τις επόμενες που μπορούμε να κάνουμε με φελούς, μπορεί να υπολογίσει από φέτος να ξεκινήσει να μαζεύει για του χρόνου. Σωστά. Και εδώ πέρα τι έχω χρησιμοποιήσει σαν βάση. Έχω πάρει απλό φελιζολένιο στεφάνι που υπάρχει στο εμπόριο. Σε ανθοπολία νομίζω το βρίσκω. Σε ανθοπολία, αλλά και στα χριστουγεννιάτικα τώρα καταστήματα υπάρχουν. Έχει περίπου 40 λεπτά το στεφάνι, το μεγάλο. 40 λεπτά. Λεπτά. Που είναι τίποτα. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να βάλουμε πάνω σε αυτό το στεφάνι οτιδήποτε. Εδώ έχω βάλει εγώ φελούς. Και τα έχεις κολλήσει ουσιαστικά με θερμόκολλα. Ακριβώς. Και έχω δέσει ένα μεγάλο φιόγκο εντυπωσιακό και αυτό το βάζουμε είτε στην πόρτα μας, το κρεμάμε είτε πάνω σε ένα τραπέζι στις τραπεζαρίες μας. Ανάλογα με το τι διάμετρο θα έχουμε επιλέξει στο στεφάνι μας. Την επόμενη φωτογραφία που είναι λευκό το στεφάνι, άγνωστο. Εδώ. Αυτό το έχω φέρει για να δείξουμε για το επόμενο στεφάνι που είναι φίλτρα γαλλικού καφέ. Ότι χρειαζόμαστε φίλτρα, εγώ έχω επιλέξει τα καφέ γιατί μου αρέσουν πιο πολύ. Ένα ψαλίδι το οποίο έχει ειδικές εγκοπές στην άκρη και κάνει ένα ζιγ-ζακ σχήμα. Μάλιστα. Οπότε την άκρη από το φίλτρο του γαλλικού καφέ το κόβω με αυτό το ψαλιδάκι. Στη συνέχεια το τσαλακώνουμε όπως βλέπουμε εκεί στο πλάι και το κολλάμε με θερμόκολλα πάνω στο στεφάνι. Αν δούμε παρακάτω, έχω το στεφανάκι. Όχι αυτό. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό, αλλά δεν πειράζει, θα το βρούμε στο. Αυτό είναι στο Λίβια. Θα το πάμε σταδιακά. Να αυτό. Εδώ έχω αφήσει και ένα κομμάτι που δεν το έχω τελειώσει για να δείξουμε απλά ότι είναι το φελιζολένιο στεφάνι που λέω και το πόσο πιο στενό είναι. Οπότε ας δούνε οι τηλεθεατές πόσο πιο πολύ μπλουτίζεται βάζοντας πάνω όλα αυτά τα φίλτρα. Και αυτό είναι με φίλτρο του καφέ. Με φίλτρο του καφέ. Απλά όταν το τσαλακώσουμε αυτό έχει όγκο. Ναι. Βάζουμε ένα μέσα, ένα έξω, ένα λάξ. Ναι, ναι. Ένα στην εσωτερική πλευρά του στεφανιού, ένα στην εξωτερική. Και αυτά διπλώνοντας τα κάνουν όλο αυτό τον όγκο.
Οπότε μετά με μικρές μπαλίτσες που έχω βάλει πάνω, ολοκληρώνεται νομίζω και είναι αρκετά εντυπωσιακό. Μου αρέσει πάρα πολύ και ούτε καν θα το σκεφτόμουν, μπορώ δηλαδή πραγματικά. Και με λίγο σπρέι χρυσόσκονης θα γίνει ακόμα πιο πολύ εντυπωσιακό. Κάποιος μπορεί να θέλει να το βάψει και όλο μετά σημεί. Και όλο χρυσό. Γιατί αυτό μετά θα δείξει λες και είναι φύλλα αν τα βάψει κάποιος. Αυτό σκέφτηκα, αυτό σκέφτηκα. Οτιδήποτε φανταστεί πάρα ο καθένας μας. Για πήγαινες μας λίγο στις προηγούμενες φωτογραφίες, έτσι να δούμε γιατί πολύ ωραία στολίδια τα οποία... Αυτό. Από popcorn. Καλά το κατάλαβα. Γιατί μου έστειλε τις φωτογραφίες και τις έλειπα σε πολύ μικρή ανάλυση στο κινητό μέχρι να φτιάξουμε τα email και όλα αυτά. Και ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι είναι popcorn. Είναι popcorn. Και ναι. Είναι φανταστική ιδέα. Αυτό είναι ακόμη πιο εύκολο να γίνει, διότι δεν χρειάζεται καν πιστόλι σιλικόνης ναι. ή θερμόκολλα. Δεν χρειάζεται πιστόλι σιλικόνης. Όχι. Βάζουμε απλή κόλλα ούχου σε όλο το στεφάνι, ρίχνουμε τα popcorn πάνω σε μία εφημερίδα και όπως, έχουμε στην ουσία εμπλουτίσει όλο μας το στεφάνι με κόλλα ούχου, ναι. το ακουμπάμε πάνω στην εφημερίδα που έχουμε τα popcorn και τα παίρνει από μόνο του το στεφάνι. Μάλιστα, και οπότε μετά καλύπτουμε τα κενά. Ακριβώς. Τι ωραία ιδέα, με popcorn. Θέλει βέβαια αυτό ένα 24ωρο για να στεγνώσει και μετά δένουμε το φιόγκο επάνω. Και στην popcorn. Πόρτα δείχνει φανταστικό. Φαντάσου ότι τέτοια φρουλεξένια. Τώρα, εγώ έχω επιλέξει στεφάνι. Υπάρχουν στο εμπόριο και μπαλίτσες μικρές. Θα μπορούσε κάποιος να φτιάξει στολίδια για το δέντρο του. Να φτιάξει από popcorn δηλαδή. Μπαλίτσες που να ντύσει έτσι το δέντρο του ή να το φτιάξει με marshmallows, με τις καραμέλες αυτές τις μαλακές. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτές με τα marshmallows θα είναι πολύ ωραία. Εδώ μέχρι τώρα στο εμπόριο κυκλοφορούν κάτι κουβαδάκια ολόκληρα με popcorn. Οπότε είναι πολύ κοντά. Ή κάποιος μπορεί να πάει να φτιάξει και μόνος στο σπίτι. Αυτό, βέβαια, βέβαια. Τι άλλο έχουμε να δούμε. Επόμενη φωτογραφία. Λοιπόν. Εδώ, αυτά είναι τα μπισκοτόσπιτα. Ναι. Αυτά είναι τύπου πτυμπέρ. Είναι ακριβώς τύπου πτυμπέρ. Ενώνονται μεταξύ τους ως εξής. Λιώνουμε ζάχαρη, το κάνουμε σαν καραμέλα δηλαδή, και έτσι ενώνονται. Ακουμπάμε, βυθίζουμε στη μία πλευρά το μπισκότο και το ακουμπάμε απλά με το άλλο. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να φτιάξουμε γλάσο. Βάσεις υπάρχουν και έτοιμες στο εμπόριο. Ή μπορούμε να πάρουμε απλό χαρτόκουτο και να το ακουμπήσουμε. Δεν είναι ανάγκη να πάρουμε κάποια ειδική βάση. Και μετά πάει κομματάκι-κομματάκι. Δηλαδή παίρνουμε μπισκότα, φτιάχνουμε το κέλυφος που εμείς θέλουμε, είτε μικρό σπιτάκι όπως είναι εδώ πέρα δεξιά, είτε όπως φαίνεται πίσω, το πιο μεγάλο. Το χτίζουμε έτσι όπως σας είπα πριν. Φτιάχνοντας δηλαδή την καραμέλα, βυθίζοντας το μπισκότο, ενώνουμε μπισκότο με μπισκότο. Και στη συνέχεια φτιάχνουμε λευκό γλάσο. Φτιάχνουμε έτσι σαχιονάκι, παίρνουμε καραμελίτσες από εκεί και πέρα διάφορα άλλα μπισκότα και τα ντύνουμε λες και είναι πιο χριστουγεννιάτικο. Μάλιστα. Δημήτρια, μου μπορείς να μας βρεις αυτό, μπράβο. Αυτό είναι πάλι στο λιδάκι από φελό που είπα και πριν, ότι αυτό μπορεί να κάνει κάποιος. Πάρα πολύ. Που είναι δεντράκια στην ουσία. Τα ενώνουμε, κάνουμε ένα τριγωνάκι από φελούς, κόβουμε ένα φελό μισό και το βάζουμε στην άκρη για να το κάνουμε σαν βάση του δέντρου και από εκεί και πέρα με φυσικό σπάγκο που δένουμε περιμετρικά και κρατιούνται καλύτερα οι φυλοί και από εκεί και πέρα δένουμε το πάνω μέρος για να κρεμαστεί από το δέντρο. Είναι πραγματικά είναι πολύ απλά και να δοκιμάσετε το οπωσδήποτε. Γιατί εντάξει, πολλές φορές οι περισσότεροι άνθρωποι λένε τώρα ποιος κάνει έξοδα για τα Χριστούγεννα και όλα αυτά και θα χρησιμοποιήσω αυτό και θα χρησιμοποιήσω το άλλο. Και το βλέπεις ότι υπάρχει μια αρνητική διάθεση από πριν. Οπότε μην μπαίνεις στη διαδικασία, υπάρχουν πανέξυπνοι τρόποι για να κάνετε πολύ όμορφα πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο που δεν το έχουμε δείξει. Όχι, νομίζω ότι τα δείξαμε όλα. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο, έτσι και νομίζω ότι είμαι εντάξει. Δεν ξέρω αν εσύ θέλεις να με ρωτήσεις. Εγώ είπα, παιδιά, να περάσουμε υπέροχα Χριστούγεννα γενικώς. Είτε κάνουμε πράγματα είτε δεν κάνουμε. Υγεία πάνω απ' όλα και θα έρθουν όλοι να έχουμε υπομονή και υγεία. Υπομονή και υγεία, σωστή. Ήταν η καλύτερη συμβουλή αυτή. Και πραγματικά να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εσείς σαν αγγελικά μου. Να είσαι καλά. Φτάσαμε εδώ στο τέλος μας. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, 6 με 7, εδώ, στην τηλεόραση της Ζούγκλας.